Πέρα από τα υπηρεσιακά και διαδικαστικά θέματα τα οποία συζητήθηκαν στην Περιφερειακή Επιτροπή, η παράταξή μας, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, συμμετέχει δημιουργικά, δεν κάνει στήρα αντιπολίτευση. Απέναντίας, θα έλεγα, επιβραβεύει κάθε έργο το οποίο θεωρεί σημαντικό και βέβαια διαφωνεί όταν πιστεύουμε ότι δεν υπηρετείται το δημόσιο συμφέρον. Θέλω να σας πω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα της σημερινής συνεδρίασης. Το πρώτο έχει να κάνει με μια προγραμματική σύμβαση της Περιφέρειας με το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας για ένα σημαντικό πρόγραμμα με τίτλο «Η Ελλάδα κατά του καρκίνου». Συμφωνήσαμε και υπερθεματίσαμε αυτή την προγραμματική, ζητώντας μάλιστα και εστιάζοντας οι κινητές μονάδες οι οποίες πραγματοποιούν σημαντικές προληπτικές εξετάσεις και test paps και μαστογραφίες να πάνε και σε περιοχές πιο απομακρυσμένες και όχι μόνο στις πρωτεύουσες των περιφερειακών ενωτήτων. Είναι ένα σημαντικό θέμα, υπάρχουν απολογιστικά στατιστικά στοιχεία της προηγούμενης περίοδου, θέλουμε λοιπόν να συνεχιστεί και να διευρυνθεί. Υπάρχει όμως και ένα ζήτημα το οποίο διαφωνήσαμε και θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό. Είναι ένα έργο περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπου συμμετείχαν 4 εταιρείες και παρέμεινε μόνο μία εταιρεία τελικά, η οποία σύμφωνα με το πρακτικό διαγωνισμό έπρεπε να είναι η μόνη η οποία τηρούσε τους όρους. Η εταιρεία αυτή λοιπόν πρόσφερε ένα ποσοστό έκπτωσης 4,11%. Θεωρούμε ότι το 4,11% είναι ένα χαμηλό ποσοστό για ένα τόσο μεγάλο εύρους προϋπολογισμού έργου 40 εκατομμυρίων ευρώ. Ζητήσαμε να μπούμε σε μία διαπραγμάτευση για να βελτιωθεί αυτό το ποσοστό. Μας απάντησαν ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει και βεβαίως μετά ζητήσαμε την επαναδημοπράτηση του έργου. Είναι Ταμείο Ανάκαμψης, ανησυχούμε πάρα πολύ για τη χρηματοδότηση, ξέρουμε ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη αυτή τη στιγμή σε αυτούς τους προϋπολογισμούς και κατά τη δική μας άποψη, σε αυτό το έργο εγκυμονεί ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος. Να υπογραφεί μια σύμβαση, να εγκατασταθεί το εργοτάξιο και μετά, λόγω μη πληρωμών, να πρέπει να πληρώσουμε σταλίες. Αυτή η διαφωνία μας καταγράφτηκε στα πρακτικά. Μακάρι, πραγματικά το λέω, να μην ισχύει αυτό που λέω. Πάντως, ένα 4% όταν οι άλλες εταιρείες που ήταν εκτός τελικά της τελικής διαγωνιστικής διαδικασίας είχαν προσφέρει 27% και 25%, θεωρούμε ότι το έργο αυτό έπρεπε να επαναδημοπρατηθεί ή τουλάχιστον να κάνουμε μία βελτιούμενη προσφορά σε σχέση με το ποσοστό. Σε ό,τι αφορά τις παρατάσεις, θα το πούμε πάλι μία φορά. Σας έχω πει ότι η παράταξη της Νέας Πελοποννήσου με έμπειρα στελέχη και ο κύριος Οικονόμου και ο κύριος Παπαγγελόπουλος, γνωρίζετε ότι είναι στελέχη με πορεία στην αυτοδιοίκηση, και εγώ θέλουμε να συμβάλλουμε επικοδομητικά σε αυτή τη διαδικασία της Επιτροπής, που στην ουσία, έτσι όπως έχει γίνει και όπως έχουν μεταφερθεί οι αρμοδιότητες, είναι η πιο σημαντική Επιτροπή της Περιφέρειας. Οπότε στις παρατάσεις προσπαθούμε να εξαντλήσουμε τη δυνατότητα που υπάρχει για να γίνουν τα έργα, γιατί τα έργα δεν γίνονται. Είναι πολλά έργα αυτή τη στιγμή που δεν προχωρούν. Με κυριότερο λόγο τη μη χρηματοδότησή τους. Διακόπτονται. Παράδειγμα. Θα πω ένα παράδειγμα που έχει να κάνει με ένα πολύ σημαντικό έργο της Κορινθίας, με το έργο του Συσυστήρου της Αγάπης, το οποίο έχουμε με την Ιερά Μητρόπολη Κορινθίας, όπου έχουμε συμφωνήσει, το έργο είχε 36 μέρες προθεσμία να ολοκληρωθεί, πήγαμε στους 36 μήνες, πήγαμε στους 42 μήνες, είπαμε και στις υπηρεσίες μας να είναι επισπεύδουσες, είπαμε και στην πολιτική ηγεσία της περιφέρειας να παρακολουθούν από κοντά τα έργα, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Θα μου πείτε, όταν δεν υπάρχουν χρήματα, τι μπορούμε να κάνουμε. Εμείς θεωρούμε ότι η διεκδίκηση απέναντι στην κεντρική κυβέρνηση, απέναντι στην πολιτεία, αλλά και η παρακολούθηση των χρηματορροών προς άλλες περιφέρειες, είναι ένα θέμα που και εμείς το παρακολουθούμε αυτό. Όταν έχουμε υπογράψει συμβάσεις, δεν μπορεί το ελληνικό κράτος να αφήνει την αυτοδιοίκηση εκτεθειμένη. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο το θέτουμε εμείς, το θέτει η ΕΝΠΕ στο συνέδριό της και μάλιστα μαθαίνω ότι έρχεται ένα συνέδριο της ΕΝΠΕ στην Πάτρα τους επόμενους μήνες, όπου ένα από τα βασικότερα θέματα σε όλη την Ελλάδα είναι η μη χρηματοδότηση των έργων. Όταν βλέπω τον κύριο Πτωχό, ο οποίος εχθές ή προχθές επισκέπτηκε τον υπουργό σε σχέση με τα έργα υποδομών, να συζητάει νέα έργα, εμείς μια απλή ερώτηση κάνουμε.
υπάρχουν χρήματα. Μην φτάσουμε στο σημείο να δημοπρατούμε έργα τα οποία δεν έχουν εξασφαλισμένους πόρους. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο θα το θέσουμε βέβαια. Το θέσαμε και στην πρώτη συνεδρίαση λογοδοσίας που έκανε η Περιφερειακή Αρχή. Θα το θέσουμε και στη δεύτερη συνεδρίαση λογοδοσίας που θα γίνει βασινόμου εντός του Απριλίου. Και για να κλείσουμε τα θέματα που ήταν εκτός συνεργασίας, τα οποία συζητήθηκαν και ήταν έτσι, ας πούμε, ενδιαφέροντα. Κοιτάξτε να δείτε, σήμερα είχαμε ένα θέμα στην ουσία εκτός ημερησίας. Συμφωνήσαμε όλοι μαζί ότι τα υπόλοιπα δεν χρειαζόταν να τα καταθέσουμε, θα τα συζητήσουμε σε τακτική συνεδρίαση. Το οποίο είχε να κάνει με ένα πρόβλημα που υπήρξε σε ένα δρομολόγιο μεταφοράς μαθητών στην Αρκαδία. Το θέμα αυτό επιλύθηκε από τις υπηρεσίες μας. Η σημερινή Περιφερειακή Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να συμφώνησε με αυτή την επίλυση. Οπότε, λόγω ότι είναι μεταφορά μαθητών, αντιλαμβάνεστε πόσο κατεπήγον ήταν αυτό το θέμα, συμφωνήσαμε και εμείς να τεθεί και να συζητηθεί εκτός ημερησίας.